δουλέψει 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά δεν το γλιτώσατε το μικρόβιο, κι εσείς. Εγώ, ναι, δούλεψα για μια δεκαετία και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχω κολλήσει τα ένσημά μου και είναι αρκετά αυτά. Εγώ δεν είχα ποτέ θεωρήσει δεδομένο ότι θα ασχοληθώ με την πολιτική. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι κάποια στιγμή στα 22-23 μου είχα πάρει μια απόφαση ότι δεν θα ασχοληθώ μακριά από πολιτική. Ναι, μακριά. Έτσι, πως δεν είχα την διώση και μακριά όλα, από μένα. Ναι, κάποια στιγμή, επειδή αισθανόμουν ότι έτσι γκρίνιαζα πολύ για πράγματα που δεν μου άρεσαν στην Ελλάδα, είπα στον εαυτό μου ότι. Ειδικά για μένα, εγώ το έλεγα πάντα, ότι κάποιος που έχει αναγνωρίσει μου όνομα, το πρώτο βήμα στην πολιτική είναι εύκολο. Το να μπει στην πολιτική είναι εύκολο. Μετά ο κόσμος είναι πιο αυστηρός μαζί σου. Γιατί έχει μια φυσική επιφύλαξη απέναντι στις πολιτικές δυναστείες των εισαγωγών. Αλλά η αρχή είναι εύκολη. Οπότε λέω ότι αν πιστεύεις. Λέτε δηλαδή ότι μετά ήταν δύσκολη η πορεία σας. Όχι, λέω το εξής. Λέω ότι στην αρχή είναι εύκολο, αλλά ο κόσμος είναι πιο καχύποπτος απέναντι. Πρέπει να αποδείξεις δύο φορές ότι πραγματικά αξίζεις. Θα σε ψάξει πιο πολύ, θα είναι πιο απαιτητικός μαζί σου. Άρα λέω ότι ένα νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Το ένα νόμισμα είναι η μία όψη, είναι η αναγνωρισιμότητα, η μεγάλη που σου δίνει σίγουρα ένα εύκολο βήμα εισόδου, ειδικά σε μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια όπως είναι η Β' Αθηνών. Αλλά για να παραμείνεις και να διακριθείς στην πολιτική, αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή για να έχεις μια πορεία, δεν αρκεί το όνομα μόνο. Γι' αυτό είμαι πια, ειδικά σήμερα, στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, που η καχυποψία των πολιτών είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι πολύ δικαιολογημένη και έχει έτσι διαραγεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Αυτά τα. Το όνομα δεν είναι σε καμία περίπτωση έχει έγκυο επιτυχία. Το αντίθετο, θα σας έλεγα.